και πολλοί διεκδικητικούς βουλευτές που αγωνίζονται ο καθένας ξεχωριστά για τον τόπο του. Και μπορέσαμε λοιπόν και εκπονήσαμε αυτό το σχέδιο, το οποίο και σας παρουσιάζουμε σήμερα, σε αντίθεση με άλλα σχέδια τα οποία ενδεχομένως να σας είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν. Η ειδοποιώς διαφορά αυτής της προσπάθειας έγκυται στο γεγονός ότι εδώ έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, φορείς υλοποίησης και κυρίως χρηματοδότηση. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από πολλούς και διαφορετικούς χρηματοδοτικούς πόρους. Διότι βέβαια, για να μπορεί κανείς να υλοποιεί τέτοιες μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές πολιτικές, χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία. Και θα ήθελα, ξεκινώντας, να επισημάνω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πραγματικά είναι πρωτοφανή για τα δεδομένα τουλάχιστον της μεταπολιτευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Αναφέρομαι πρωτίστως στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα έχουμε τη χαρά να υλοποιήσουμε μαζί με τη Ρόδη. Και το λέω μαζί με τη Ρόδη επειδή ακούω διάφορα και θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα ότι η Ρόδη θα είναι και η επόμενη περιφερειά. Αυξήσαμε το ΠΕΠ από τα 231 εκατομμύρια στα 287.